απόλυτη θέσμευσή μας ότι στην ερχόμενη τετραετία η περιοχή από την Οδό Ολύμπου μέχρι την Αναπαύσεως δεν θα πλημμυρίζει. Δεν θα πλημμυρίζει. Γιατί θα εφαρμόσουμε τη μελέτη η οποία ήδη υπάρχει για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Θα επεκταθώ περισσότερο στη συνέχεια πάνω σε αυτό. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη θέσμευσή μου. Αντιπλημμυρική προστασία, αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή από Ολύμπου μέχρι Αναπαύσεως. Η δεύτερη θέσμευση είναι ότι ο χώρος της ναυτικής βάσης, ο οποίος επιτρέψτε μου να πω για μένα είναι μια μεγάλη πληγή, έτσι όπως κατάντησε, ο χώρος της ναυτικής βάσης δεν θα είναι από εδώ και μπρος ένας χώρος όπως είναι σήμερα, δηλαδή χωρίς την ευθύνη των εργαζομένων του Δήμου, ένας χώρος διαχείρισης, εντός εισαγωγικών το λέω, απορριμμάτων, αλλά θα γίνει πέρα από την αναζωογόνηση του πάρκου και ένας πολυχώρος για χρήσεις ψυχαγωγίας και για χρήσεις αθλητισμού. Αυτή είναι η δεύτερη δέσμευσή μου για το χώρο της ναυτικής βάσης. Και η τρίτη δέσμευσή μου, η οποία δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή των Βρυπησίων, αφορά όμως το σύνολο του Δήμου, αλλά ειδικά για την περιοχή από την Πακογιάννη μέχρι την Αναπαύσεως έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Η τρίτη δέσμευση είναι ότι θα λειτουργήσει επιτέλους μια κανονική δημοτική συγκοινωνία με συγκεκριμένα ωράρια που θα πηγαίνει στον κόσμο αυτό του μετρό. Αυτές είναι τρεις απόλυτες δεσμεύσεις που ακριβώς επειδή τις έχουμε μελετήσει και μπορούμε να τις εφαρμόσουμε παρουσιάζονται απόψε ενώπιόν σας. Και οφείλω να σας πω ότι ακριβώς για να είναι γνωστές όχι μόνο στα Βρυλίσια, αλλά να είναι γνωστές και πανελληνίως, ώστε να δεσμεύουν πάνω απ' όλα εμένα και τους συνεργάτες μου, ότι αυτά που είπα τώρα έχουν μεταδοθεί και ζωντανά στο διαδίκτυο.